Και ρωτώ λοιπόν εγώ τώρα, αφού τον καλωσορίσω, αγαπητέ κύριε Στρακώσια, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σας. Φώτη Στρακώσια. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Ρωτώ λοιπόν, καλώς ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε αυτή την κουβέντα που μας μετέφερε και ο Νίκος Κότσης εν όψη της αναμέτρησης με την PSV με τον ΣΑ, και το λέω αυτό σκεπτόμενος ότι ίσως ακριβώς και αυτή η διαχείριση από πλευράς Μαρτίνς να προσθέτει λίγη ακόμη πίεση στον ΣΑ εν όψη του παιχνιδιού. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την θέση και μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Απλώς ίσως δεν γνωρίζει τη συζήτηση που έγινε, γι' αυτό πες τον άνθρωπο. Ναι, ο Μαρτίνς έπιασε τον ΣΑ που θεωρείται τέλος πάντων τον τελευταίο καιρό ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση και του έκανε μια κουβέντα του στυλ «Σε στηρίζω και σε εμπιστεύομαι» εν όψη του παιχνιδιού κοντρα στους Ολλανδούς. Κοιτάξτε να δείτε, η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πλειοψηφία των ανθρώπων, αλλά εξαρτάται το τι χαρακτήρα έχει και ο ΣΑ. Εγώ αυτό που γνωρίζω και του αναγνωρίζω ότι εκτός από την φετινή πορεία, ο ΣΑ ήταν ένα από τα πολύ δυνατά χάρτια της ομάδας με τους αγώνες που είχε παίξει τα προηγούμενα χρόνια. Τυχαίνει αυτή τη στιγμή που ο ΣΑ να μην είναι και στην καλύτερη φάση. Όταν του το λες του αλλού, είναι σαν αυτό που φωνάζουμε ότι δεν φοβάμαι. Όταν λες δεν φοβάμαι, σημαίνει ότι κάτι φοβάσαι που να το λες ότι δεν φοβάμαι. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και καλός που τον έπιασε, μπορεί και αυτό να τον βάλει σε περισσότερη πίεση. Εγώ αυτό πιστεύω, να σας πω την αλήθεια, ότι δεν έπρεπε καν να γίνει κουβέντα. Θα έπρεπε να ξεχαστεί όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται το θέμα. Για να γίνει κουβέντα σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Προφανώς. Αν και τον σέβομαι και τον εκτιμάω πάρα πολύ προπονητικά, γιατί έχει διαμορφώσει το δικό του στυλ στον Ολυμπιακό εδώ και καιρό. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζεται σε σχέση με αυτά που βλέπετε επί Μαρτίν στον Ολυμπιακό? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πιστεύω ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η ευχάριστη νότα, γιατί είναι μια ομάδα που τουλάχιστον ξεχωρίζει, οφείλεται και στο προπονητή. Και αυτά που έχει προσθέσει στην ομάδα είναι ότι υπάρχουν κάποια ατομικά καλά στοιχεία, καλούς παίκτες, έχει κάνει ένα πολύ καλό σύνολο και αυτό φαίνεται ότι είναι στο χέρι του προπονητή, κατά τη δική μου άποψη. Με βάση και την εικόνα που φαντάζομαι ότι έχετε και από το πρώτο παιχνίδι, τι ακριβώς πιστεύετε ότι μας περιμένει και απόψε με αυτές τις δύο ομάδες που μας έδωσαν ένα τρελό ματς στο Καραϊσκάκης? Πανέμορφο. Χορτάσαμε το ποδόσφαιρο και γκολ. Και το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Κοιτάξτε να δείτε, εύχομαι, επειδή τώρα στο επόμενο, στο παιχνίδι το σημερινό, αυτό που ενδιαφέρει όλους και αυτό που θέλουμε όλοι μας είναι να περάσει ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, ο σκοπός αλλιάζει τα μέσα, έτσι δεν είναι? Ίσως να είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό για να κλειστεί, αλλά αυτό που πρώτα να πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, γιατί το κάθε δευτερόλεπτο, το κάθε λεπτό που περνάει θα είναι εις βάρος της Φέιενορντ. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι σίγουρα θα είναι προσεκτική, αλλά χωρίς να ξεχάσουμε να εκμεταλλευτούμε ένα πολύ καλό όπλο, το οποίο στην επίθεση είναι απίστευτα προσόντα στο να σκοράρει ο Ελαραμπή. Αν πιάσουν την απόδοση τους με Φουρτούνη και με... Δηλαδή, πιστεύω ότι το σύνολο της ομάδος είναι ικανή να ανταπεξέλθει σε αυτό το, και μην ξεχνάμε ότι θα είναι κρίμα. Χρειάζονται δύο γκολ και δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλη διαφορά ώστε να μπορεί ο Ολυμπιακός να χάσει με τη διαφορά που να μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο δύσκολο είναι για έναν τερματοφύλακα, για την αμυντική γραμμή μιας ομάδας, για την ανασταλτική λειτουργία γενικότερα μιας ομάδας, την οποία ουσιαστικά ενορχιστρώνει ο τερματοφύλακας, η καλύτερα διευθύνει, να αντιμετωπίζει μια ομάδα όπως η PSV, δηλαδή μια ομάδα που έχει το μυαλό της συνεχώς να επιτεθεί, συνεχώς να γίνει επικίνδυνη, συνεχώς να βγάλει υπεραριθμίες.
κατά κύματα πολλές φορές έρχεται κατά πάνω σου, να το πω έτσι. Πόσο δύσκολο θα είναι και αυτό το βράδυ λοιπόν για τον Σά και τους υπόλοιπους? Εγώ πιστεύω ότι, και το εννοώ αυτό, η διαχείριση αυτού του παιχνιδιού δεν ξεκινάει μόνο από τον τερματοφύλακα. Εγώ πιστεύω ότι στο σύνολο όλη η ομάδα σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι θα πρέπει να είναι πολύ καλή και στα αμυντικά καθήκοντα όπως και στα επιθετικά. Να μην σας πω παράξενο, έχοντας στο μυαλό της ότι πρέπει να επιτεθεί, να δούμε ελάχιστες ευκαιρίες αυτούς, γιατί και η συγκέντρωση του Ολυμπιακού θα είναι πολύ μεγάλη και ίσως να αφήσουν και κενά πίσω. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι στο σύνολο της ομάδος θα έχουν τα εύσημα όλοι οι παίκτες και ο προπονητής. Αν λειτουργήσει σαν ομάδα τα αμυντικά καθήκοντα και στο να μπορέσει να χτυπήσει στην αντεπίθεση και σε με οργανωμένη άμυνα, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι μπορεί να βάλει γκολ. Mm-hmm. Κύριε Στρακούση, ποιος είναι, κάτι γνώμη σας, ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε να δείτε, αυτός που έφερε, πιστεύω ότι καταρχήν την εποχή, το παιχνίδι με τα πόδια, είναι ο Νόιερ. Mm-hmm. Και όχι μόνο με τα πόδια. Και, αν αφήσετε αυτό θα έλεγα. Mm-hmm. Και όχι μόνο με τα πόδια, και όχι μόνο κάτι, ένα άλλο στοιχείο το οποίο εγώ το εκτιμάω πάρα πολύ. Εκτός από τον τερματοφύλακας και ένας επιπλέον παίχτης στην άμυνα που ξεκινάει με τα πόδια, έδειξε και στο χαρακτήρα του το πόσο άξιος είναι. Αν θυμόσαστε, πριν το Μοντιάλ ήταν γύρω στα 8 μήνες λόγω τραυματισμού, mm-hmm. με επέμβαση, και σχεδόν οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, τον θεωρήσανε ότι τελείωσε. Και μετά από αυτό έδειξε το πόσο δυνατό χαρακτήρα, εκτός από αξία σαν τερματοφύλακα, αλλά και σαν άνθρωπος, το πόσο δυνατό χαρακτήρα έχει. Mm-hmm. Και είναι τώρα από τα πιο, για μένα, τα πιο ονόματα τα οποία όχι μόνο το έχει κερδίσει το όνομα με τα αποτελέσματα, αλλά έχει δείξει και χαρακτήρα, και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι. Mm-hmm. Αν θα πούμε και άλλους, υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν Όμπλακ, υπάρχουν και το Κουρτουά περνάει πολύ καλή στιγμή τώρα, αλλά αυτός που ξεχωρίζει για μένα είναι ο Νόιερ. Και σας ρώτησα, συγγνώμη Στεφάνη, σας ρώτησα γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Βασίλη, και η αλήθεια είναι ότι στη δικιά σας χρονική περίοδο, τότε που αγωνιζόσασταν, οι τερματοφύλακες ήταν αδικημένοι από πλευράς χρηματικών, οικονομικών απολαβών. Και λέει ο Βασίλης, η ουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ, αλλά για μένα, λέει, τα περισσότερα λεφτά πρέπει να τα παίρνουν οι τερματοφύλακες, γιατί είναι οι μόνοι που δεν επιτρέπεται να κάνουν λάθος, και όταν κάνουν καταλήγει σε γκολ. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και δαπανούν οι ομάδες πολλά χρήματα για τερματοφύλακες. Θυμίζω τα 80 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η Τσέλσι για να πάρει τον Κέπα. Αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Ναι, δεν πήγε πολύ καλά. Σημαίνει, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιο που αξίζει τόσα ή το παίρνουν τόσα χρήματα. Αν θα αποδειχθεί η καλή ή όχι εθνική. Ξέρουμε πολύ καλά, ο Όμπλακ έχει 100 εκατομμύρια buyout. Δηλαδή, για να μπορέσει κάποια ομάδα να τον αγοράσει, είναι 100 εκατομμύρια. Σίγουρα έχει αλλάξει η εκτίμηση και η ανταπόκριση και στο οικονομικό για τους τερματοφύλακες, γιατί έχουν καταλάβει πια το πόσο σημαντική είναι αυτή η θέση. Δεν μπορώ να στεναχωρηθώ, έτσι ήταν η εποχή μας τότε και δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Ούτως ή άλλως εσείς έχετε και τη συνέχεια την οικογενειακή, οπότε μπορεί ο Θωμάς να αποζημιώσει. Δόξω το Θεό. Αλήθεια, καλά. Πώς είναι τα πράγματα αυτό τον καιρό για τον Junior? Δυστυχώς ο κορονοϊός και η καραντίνα μας τα έφερε λίγο άσχημα, mm-hmm. αλλά δόξα τω Θεώ μετά την καραντίνα, και ήταν απίστευτο, γιατί επί ένα μήνα και γύρω στις 38 μέρες, mm-hmm. δηλαδή έμεινε καραντίνα επειδή έβγαινε θετικός, mm-hmm. χωρίς να έχει πολλά συμπτώματα, αλλά από τη στιγμή που έκανε το τεστ και έβγαινε θετικός, δεν μπορούσε να κάνει ούτε προπόνηση με την ομάδα. Οπότε
κάπου αρχές Ιανουαρίου μπήκε σε ένα παιχνίδι, θυμάμαι, πρωταθλήματος με τη Φιωρεντίνα. Τραυματίστηκε, μπήκε ξανά σε ένα αγώνα με την Πάρμα στο κύπελο Ιταλίας, πάλι χτύπησε. Και έχει τώρα 3-4 μέρες που έχει μπει, δόξα τω Θεώ, δηλαδή στην προπόνηση με την ομάδα. Μάλιστα και προχθές ήταν αποστολή με την ομάδα. Αλλά είναι πολύ λίγος καιρός που κάνει με την ομάδα. Είναι σχεδόν 3-4 μέρες σήμερα που κάνει προπόνηση με την ομάδα. Mm-hmm. Ο Θεός να του δώσει υγεία και όλα τα άλλα. Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε. Έρχονται. Και μας παρακαλεί ο Κωνσταντίνος, να κλείσουμε με αυτό, να μας δώσετε τη γνώμη σας για τον προπονητή Ιντζάγκη, αν έχετε εικόνα. Κοιτάξτε να δείτε, με όση εικόνα δεν είναι μέσα για να μπορεί να ξέρω πολλά πράγματα, αλλά αυτό που πραγματικά είναι απίστευτο επιτυχημένος, δικιά μου άποψη, γιατί με μια εμπειρία που δεν μπορεί να τυπείς ότι καλύτερο ήταν στην Πριμαβέρα, στους νέους που το λέμε εμείς στην Ελλάδα, και ξαφνικά μπαίνει στην πρώτη ομάδα. Και από τότε που μπήκε στην πρώτη ομάδα, απίστευτα αποτελέσματα, απίστευτη δουλειά. Η ομάδα της Λάτσιο μαζί του έχει καταφέρει να είναι δύο φορές τελικό κυπέλλου, μία φορά το κέρδισε, μία φορά έχασε από τη Ιουβέντους. Έχει παίξει δύο Super Cup, τα οποία τα έχει κερδίσει και τα δύο Super Cup, τη μία με τη Juventus και μία με... Όχι, και τα δύο με τη Juventus, τα Super Cup, συγγνώμη. Ναι. Έχει πάει Champions League, Europa League, δηλαδή έχει... Στην ιστορία της Λάτσιο είναι από τους... έφτασε και τον Έριξαν, να φανταστείτε. Γκόραν Έριξεν, και στις νίκες και στην πορεία, στους αριθμούς, ναι. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πετυχημένος. Και η ομάδα της Λάτσιο έχει καταρτώσει αυτά τα χρόνια να κάνει και κάτι το διαφορετικό. Έχει πάρει ένα αριθμό παιχτών, τους οποίους τους έχει αξιοποιήσει και τους έχει, δηλαδή, μετατρέψει σε πολύ καλή για μεταπόληση. Δηλαδή έχει πάρει το Σεργέι Μιλιόνκοβιτς γύρω στα 8 εκατομμύρια, νομίζω, και τώρα η αξία του είναι πάνω από 70-80 εκατομμύρια. Με το ίδιο τρόπο πουλήσαν το Κεϊτά, είναι ο Λάζαρη που έχει ανέβει η αξία του, είναι ο Μάρουσιτς το ίδιο, είναι από τις ακαδημίες που είναι ο Φιλίπε Ράμος, ο Στόπερ, που πάλι με το ίδιο τρόπο, ας το πω γιατί θα φανώ λίγο εγωιστής, αλλά το ίδιο τρόπο και με το Θωμά. Και με το δηλαδή, Θωμά. Είναι σε αυτό το θέμα το έχει δουλέψει αρκετά καλά. Μάλιστα. Λένε πολλοί και συμφωνούμε οι περισσότεροι, νομίζω, ότι μια πολύ μεγάλη ομάδα ξεκινά από ένα πολύ καλό τερματοφύλακα και εσείς στα νιάτα σας ήσασταν τέτοιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλή μέρα και εύχομαι να πάνε όλα καλά και τον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στραγώση. Γιατί είναι να σας πω, δυστυχώς αυτή την εποχή το οποίο το έχει ανάγκη όλος ο κόσμος, γιατί δυστυχώς οι κανόνες είναι το ίδιο, το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο, αλλά ούτε για τους ποδοσφαιριστές δεν είναι το ίδιο. Δεν το ευχαριστούνται πια, αλλά ούτε για τον κόσμο τον ίδιο, γιατί δεν είναι εκεί να υποστηρίξουν τις ομάδες. Κανείς δεν το ευχαριστιέται. Ούτε οι προπονητές, ούτε οι παίχτες, ούτε ο κόσμος, ούτε εμείς που προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.